Την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου, θα συναντήσουμε. Γεια σας, κυρία Σημακοπούλου. Γεια σας, γεια σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Και εμείς πολύ. Αλλά ανησυχούμε, όπως φαντάζομαι ανησυχεί όλος ο δυτικός κόσμος, για το τι θα συμβεί στα ανατολικά, βορειοανατολικά της Ευρώπης. Τι ακούγεται, πέρα από αυτά δηλαδή που μαθαίνουμε, ότι απεφεύθει η σύραξη, είναι πολύ πιθανό να συμβεί, γιατί τελικά άλλη εικόνα δίνουν οι Ρώσοι. Οι νεότερες πληροφορίες λένε ότι όχι μόνο δεν απέσυραν στρατεύματα, αλλά προσέθεσαν 7.000 στρατιώτες. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχει εφησυχασμός αυτή τη στιγμή, κύριε Πολύζο. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι παντού υπάρχει ένα κλίμα γενικευμένης ανησυχίας. Ούτε νομίζω ότι υπάρχει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη από τις δύο πλευρές, φαντάζομαι. Έτσι, εγώ τώρα προφανώς είμαι πιο κοντά στη μία πλευρά, αλλά δεν νομίζω ότι κανείς ότι υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα εμπιστοσύνης. Παρόλα αυτά, έχοντας πει αυτά, είναι προφανές ότι όλες οι προσπάθειες αυτή τη στιγμή προσπαθούν να εστιάσουν στην εξάντληση των διπλωματικών διόδων επίλυσης της κατάστασης. Γι' αυτό βλέπετε έτσι μια τόσο μεγάλη κινητικότητα διεθνώς και από τις δύο μεριές του Ατλαντικού. Το ίδιο σημαίνει και στις Βρυξέλλες, που σήμερα θα έπρεπε να είναι στο επίκεντρο όλων των συζητήσεων η Αφρική, και είναι ουσιαστικά, αλλά βλέπετε ότι και το θέμα της Ουκρανίας... Υπάρχει αυτή η βαριά σκιά, εντάξει. Είναι μια βαριά σκιά. Γιατί είναι η σύγκληση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρικανική Ένωση, αλλά... Έτσι. Αλλά όπως και να είναι, επισκιάζονται τα γεγονότα της ημέρας από αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία. Ναι, η χώρα μας παρακολουθεί τις εξελίξεις, όπως καταλαβαίνετε, με την ίδια ανησυχία, αλλά και ψυχραιμία και αποφασιστικότητα που τη διακρίνει γενικώς στην εξωτερική πολιτική της. Υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή για το σε επίπεδο του πώς θα μπορέσει, πώς θα ανταποκριθεί, ποιες θα είναι οι κυρώσεις και πώς θα ανταποκριθεί η Ευρώπη σε περίπτωση που επιβληθούν κυρώσεις και υπάρξουν και αντίστοιχα αντίμετρα από την Ρωσία. Και αυτό δεν έχει να κάνει, να έχετε υπόψη μόνο με το ενεργειακό κομμάτι, γιατί συνήθως το συζητάμε στο θέμα αυτή αυτού. Αυτή τη διάσταση, έχετε δίκιο. Αυτή η διάσταση, να σας πω ότι είναι και μία η οποία δρομολογείται με κάποιους συγκεκριμένους τρόπους. Πάντως, όταν ξεκινήσουν οι κυρώσεις, δεν ξέρεις τι μπορεί να είναι η κίνηση που θα κάνει η άλλη μεριά. Έχετε δίκιο να βάζετε το θέμα των κυρώσεων, διότι μιας και τώρα είναι έξω η παραγωγή στους δρόμους εδώ στη Θεσσαλία και σε πολλές περιοχές της χώρας. Το έχουν πληρώσει το μάρμαρο αυτό πολύ ακριβά. Θέλω να πω, η περιοχή της Θεσσαλίας έχει πολλές μονάδες τυποποίησης, μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. Βεβαίως. Όταν κλείνει εκείνη η αγορά, που είναι πολύ μεγάλη αγορά, είναι για την ελιά, για την κομπόστα, καταλαβαίνουμε όλοι ότι η ζημιά διαχέεται με την αλυσίδα που πάντα δημιουργείται σε όλη την οικονομία, και την τοπική και την εθνική. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό να λέμε κυρώσεις στην Ρωσία. Ιδίως όταν μιλάμε για εμπορικές κυρώσεις, και επειδή εσείς έχουμε μιλήσει πολλές φορές, είχα την τιμή να μιλήσω μαζί σας πολλές φορές στα πρώτα δύο χρόνια της θητείας μου και ως αντιπρόεδρος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, ξέρετε ότι όταν αρχίζει ο εμπορικός πόλεμος, τα ζήσαμε αυτά επί Τραμπ, δεν ξέρεις πού μπορεί να χτυπήσει, και έχει και αθώα θύματα, να σας το πω έτσι, όπως το είπατε. Δηλαδή, τσακώνονται η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις ΗΠΑ, τσακώνονταν χρόνια για το θέμα των επιδοτήσεων στην Boeing και στην Airbus για την κατασκευή αεροπλάνων, και την πλήρωναν με κυρώσεις τα ροδάκινα και η κομπόστα και τα αγροτικά προϊόντα, διότι μπαίνανε δασμοί σε αυτά τα προϊόντα. Το ίδιο λοιπόν πολύ άνετα μπορεί να συμβεί με τη Ρωσία, και βεβαίως όπως το λέτε έχουμε και κακή πείρα να κλείσει αυτή η αγορά και τι κάνει για τους ελληνικούς παραγωγούς μας. Οπότε είναι ωραία να απαιτούμε πολύ σκληρές κυρώσεις. Να σας πω όμως με ποια λογική. Με τη λογική ότι είναι αποτρεπτικού χαρακτήρα. Αυτό είναι. Λοιπόν, πρέπει ο αντίπαλός σου να ξέρει ότι είσαι αποφασισμένος. Αυτό. Ελάτε να δούμε τι γίνεται στην εθνική επικαιρότητα, διότι η συζήτηση της πολιτικής αντιπαράθεσης τροφοδοτήθηκε από αυτό το άρθρο του κυρίου Καρτερού. Για το οποίο θα βουτήξουμε στο Βούρκο τώρα, δηλαδή. Βούρκο ως Βούρκο το περιγράφετε. Ναι, Βούρκος. Αυτό είναι το δικό σας σχόλιο. Ναι, είναι Βούρκος.
πλέον αυτό είναι βούρκος. Δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση. Δεν σας λέω ότι... Εγώ ξέρετε πολύ καλά, κύριε Πολύζο, ότι έχω... πώς να σας πω, έχω υπάρξει κεντρικό στέλεχος στο ring της πολιτικής σε πολύ δύσκολες συνθήκες που υπήρχε αντιπαράθεση με τόνους πάρα πολύ υψηλούς. Θέλω να πιστεύω ότι έχω προσπαθήσει παρά τις μεγάλες διαφωνίες και τα μεγάλα διακυβεύματα άλλων εποχών να μείνω πάντοτε κόσμια και να χρησιμοποιώ επιχειρηματολογία πολιτική για να αντιπαρατεθώ με τον όποιο συνομιλητή μου. Αυτό τώρα το οποίο βλέπω είναι βούρκος. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο να το περιγράψω. Και επίσης είναι βούρκος ο οποίος είναι κατευθυνόμενος από τον κύριο Τσίπρα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για μένα πλέον. Γιατί διαχέεται στον κύριο Τσίπρα η ευθύνη για αυτό που γράφει ο κύριος? Γιατί ο Καρτερός γράφει για να τον επικροτεί ο Πουλάκης και να λένε αυτά τα οποία δεν θέλει ο κύριος Τσίπρας. Και εν πάση περιπτώσει, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, αν ο κύριος Τσίπρας θέλει να διαφοροποιηθεί, δεν υπάρχει καλύτερη ευκαιρία από την τωρινή. Δεν υπάρχει καλύτερη ευκαιρία από την τωρινή για να πει ότι εγώ δεν είμαι αυτό, δεν με εκφράζει αυτό το επίπεδο. Και σήμερα είχαμε άλλο ένα παραλήρημα του κυρίου Πολάκη. Δεν αξίζει κανείς να αναφέρεται σε αυτό. Μιλάμε για την επίθεση στον κύριο Πλεύρη. Ναι, εντάξει. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι αυτή η πολιτική ζωή του τόπου και δεν μας αξίζει να είναι αυτή η πολιτική ζωή του τόπου. Και σε κάθε περίπτωση να σας πω, χαίρομαι πάρα πάρα πολύ που η αντιμετώπιση από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι δεν πρόκειται να κατεβάσουμε το επίπεδο, γιατί κι ας είναι, δηλαδή θα φας και μερικές... Δεν πρέπει να κατέβει το επίπεδο από πλευράς μας. Για την Ελλάδα, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Και δεν νομίζω ότι η πλειοψηφία των Ελληνίδων και των Ελλήνων θέλουν να βλέπουν αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω. Κυρία Σημακοπούλου, τι γίνεται, τι θα γίνει με την ακρίβεια? Το ζόρι πια το καταλαβαίνουμε όλοι. Όλοι. Δεν έχει να κάνει με τη δύναμη του πορτοφόλιου. Σκεφτείτε λοιπόν αυτό που έχει το πολύ αδύναμο πορτοφόλι, πώς είναι στριμωγμένο στη γωνία αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Κοιτάξτε, να μην επαναλάβουμε αυτά που όλοι ξέρουμε, ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ότι έχει γεωπολιτικές διαστάσεις, ότι οφείλεται πολύ στην αύξηση της ζήτησης μετά την πανδημία, ότι οφείλεται στο ενεργειακό κόστος. Δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει και κανέναν αυτό. Ή μπορεί να ενδιαφέρει, αλλά σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο περιγράφεται. Η απάντηση είναι ότι σε αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο και πανευρωπαϊκό φαινόμενο οι σοβαρές κυβερνήσεις απαντούν με μια σοβαρή και στοχευμένη πολιτική. Και αυτό κάνει η ελληνική κυβέρνηση από εδώ που το βλέπω εγώ και βλέποντας τα μέτρα και συγκρίνοντας με το τι γίνεται και σε άλλα μέρη, σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Να ξέρετε ότι η Ελλάδα κάνει μια από τις πιο μεγάλες για τα μέτρα μας, έτσι, μέσα στα δημοσιονομικά περιθώρια μας, παρεμβάσεις. Η οποία παρέμβαση τι λέει? Αυξάνονται οι τιμές. Έχεις δύο τρόπους να το πολεμήσεις αυτό. Ή κόβεις, ας πούμε, κάποιους έμεσους φόρους και προσπαθείς να κατεβάσεις τις τιμές. Δεν μιλάω για την εσχροκέρδεια. Εντάξει, κύριε Πολύζο, γιατί αυτό είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο το οποίο πρέπει κανείς να το κυνηγά. Μιλάω για τον πληθωρισμό και για αυτό το οποίο ζούμε τώρα λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Ή λοιπόν οριζόντια παίρνεις κάποια μέτρα και κόβεις κάποιους φόρους που είναι μια επιχειρηματολογία της στιγμής, ή αυξάνεις το διαθέσιμο εισόδημα και στοχεύεις στους πιο ευάλωτους. Γιατί είπατε ότι όλοι το νιώθουμε, αλλά καλώς ή κακώς υπάρχουν άνθρωποι που το νιώθουν σε σημείο που δεν μπορούν πλέον να προμηθευτούν ούτε τα βασικά. Δεν είναι το ίδιο. Μα υπάρχουν οικοκυριά που σκέφτονται τώρα θα ζεσταθώ. Θα ζεστάνω νερό για να κάνω μπάνιο. Θα πάω στο μάρκετ για να πάρω 10 και καταλήγει να πάρει 3 ή 4 προϊόντα από αυτά που θα ήθελε. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλο το ζόρι. Βεβαίως, είναι μεγάλο το ζόρι. Νομίζω ότι η κυβέρνηση με πολύ σοβαρότητα, σύνεση και υπευθυνότητα προσπαθεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Τώρα, θα ήθελα να γίνουν παραπάνω. Έχει καλυφθεί όλη η ζημιά? Προφανώς και όχι. Θα ήθελα να μπορούν να γίνουν παραπάνω πράγματα? Προφανώς και ναι. Αλλά επειδή μιλάμε σε ένα πολιτικό πλαίσιο αντιπαράθεσης με σοβαρότητα, όταν ακούω την επιχειρηματολογία της αντιπολίτευσης, και δεν μιλώ πλέον μόνο για την αξιωματική, είναι δύο διαφορετικές εκφάνσεις, δύο διαφορετικές βερσιών του «λεφτά υπάρχουν». Ο ένας λέει «λεφτά υπάρχουν γενικώς», καλά ο ΣΥΡΙΖΑ μας το λέει χρόνια τώρα αυτό, τα προγράμματα της Θεσσαλονίκης, τα σκίζω τα μνημόνια, μπορούν να σκίσουν την ακρίβεια με ένα νόμο και ένα άρθρο. Όλος αυτός ο λαϊκισμός ας τον αφήσουμε στην άκρη. Η δε αντιπολίτευση τώρα του κυρίου Ανδρουλάκη λέει
δεν το λέει ακριβώς έτσι, αλλά λέει αν κάνατε αυτό και αν κάνατε εκείνο. Ναι, αν κάναμε αυτό πόσο θα κόστιζε. Αν κάναμε εκείνο πόσο θα κόστιζε. Μα, δηλαδή, κοιτάξτε, μισό λεπτό όμως, κυρία Σημακοπούλου. Εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά τι λέτε και για τα λεφτόδεντρα και όλα όσα λέτε. Απ' την άλλη όμως, εσείς μας λέτε, η κυβέρνηση, ότι έχει διαθέσει 2 και πλέον δισεκατομμύρια, 2 δισεκατομμύρια, 50 εκατομμύρια ευρώ μέχρι σήμερα, ναι, που δεν τα πολύ καταλάβαμε. Και σας λένε, και δεν έχει σημασία να το λένε οι αντιπολιτεύσεις, μα τόσες χώρες έχουν κατεβάσει τα καύσιμα. Έχουμε από τα ακριβότερα καύσιμα παγκοσμίως, όχι στην Ευρώπη. Ξέρουμε ότι είναι ένα σταθερό έσοδο αυτή η φόρη. Είναι πάρα πολύ η φόρη στα καύσιμα και υπολογίζει σε αυτό το έσοδο το κράτος. Μα τα 2 δις πάλι δεν φεύγουν. Θέλω να πω, μία ή άλλη δεν θα μπορούσε να είναι. Δεν είμαι οικονομολόγος, ούτε κάνω τον υπουργό. Δεν πηγαίνω και στο καφενείο γιατί δεν πίνω καφέ για να πω ότι στείνω ένα πολιτικό καφενείο. Αν ήμουν υπουργός, τι θα έκανα. Αλλά θέλω να πω, δεν πρέπει να δείτε κι άλλους δρόμους ανακούφισης. Αυτό λέω. Νομίζω ότι. Κοιτάξτε. Εγώ μπορεί να είμαι οικονομολόγος, αλλά δεν μιλάμε τώρα. Δεν χρειάζεται να είσαι οικονομολόγος για να κάνεις μία πράξη. Η πράξη είναι τα 2 δις, άμα τα βάλεις, τι αποτέλεσμα σου φέρνουν. Άμα κόψεις το φόρο, πόσα χάνεις από τα έσοδα και τι μπορείς να διαθέσεις. Δεν είναι καμιά. Νοικοκυριό είναι, να σας το πω έτσι. Νοικοκυρεμένα και όμορφα. Θέλω να πιστεύω ότι το οικονομικό επιτελείο και ο κύριος Σαϊκούρας που τον ακούω, όταν λέει ο κύριος Σαϊκούρας ότι κάτσε, έχουμε κάνει ένα προϋπολογισμό και αυτό το μέτρο θα μου το τεινάξει στον αέρα χωρίς να έχει το αποτέλεσμα το επιθυμητό και γι' αυτό προτιμώ αυτά τα χρήματα να τα πάρω και να τα δώσω στοχευμένα στον ένα και στον άλλον, τον πιστεύω. Να σας το πω έτσι. Τον πιστεύω. Γιατί η εναλλακτική μου ποια είναι. Γι' αυτό σας συγκρίνω με την αντιπολίτευση. Η εναλλακτική μου είναι ποια. Να πιστέψω ποια. Ποιο να πιστέψω. Να πιστέψω τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος λέει ότι έλα μωρέ, άμα ήμουν εγώ θα σας έβγαζα και το φόρο στη βενζίνη και θα σας έβαζα τον κατώτατο μισθό στα 8.50, έχω ξανακούσει αυτά. Οπότε δεν πιστεύω αυτούς. Οπότε πιστεύω τον κύριο Σαϊκούρα και τον εμπιστεύομαι και την ελληνική κυβέρνηση ότι κάνει ό,τι μπορεί. Και γιατί, να σας πω κάτι και κάτι άλλο, κύριε Πολύζο. Δηλαδή, αν μπορούσε να το λύσει αυτό το θέμα, γιατί να μην το λύσει. Νομίζω ότι δεν καταλαβαίνει η κάθε κυβέρνηση ότι αυτό το πράγμα έχει τεράστιο κόστος. Και πολιτικό κόστος. Καταλαβαίνουμε τι εννοείται. Βεβαίως. Οπότε. Λοιπόν, πανδημία είναι πάντα, είναι από τα αναμενόμενα θέματα. Θα πάψει να είναι, όπως είπε σήμερα ο κύριος Πλεύρης, δηλαδή θα δούμε τα μέτρα να συρρυκνώνονται από τον Μάρτη, όπως θα συμβεί και στην υπόλοιπη Ευρώπη, ήδη συμβαίνει. Αυτό βλέπουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εγώ θα σας πω την εμπειρία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έλατε, για να κλείσουμε με αυτό. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα μέτρα τα οποία ισχύουν αυτή τη στιγμή ισχύουν μέχρι τα μέσα Μαρτίου. Και ήδη έχει αρχίσει η συζήτηση η οποία πηγαίνει ολοταχώς στο να μην... δεν θα φύγουν με μιας, αλλά εν πάση περιπτώσει στο να επιστρέψουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτό που λέγεται κανονικότητα. Από πλευράς του τρόπου που λειτουργούμε, να έρχονται γκρουπ, να έρχονται άνθρωποι. Εντάξει, προφανώς θα πρέπει να είναι εμβολιασμένοι, αλλά επιστρέφουμε σε μια συζήτηση η οποία είναι διαφορετική. Τουλάχιστον τα τελευταία 2 χρόνια δεν την έχω βιώσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με τους συναδέλφους στις άλλες χώρες. Εκεί φαίνεται να πηγαίνουμε. Εκεί φαίνεται να πηγαίνουμε. Τώρα δεν έχω την κρυστάλλινη σφαίρα και ούτε εσείς ούτε εγώ ούτε κανένας μπορεί να προβλέψει αν θα προκύψει μια μετάλλαξη αύριο, χτύπα ξύλο, που να ανατρέψει όλα τα δεδομένα. Αλλά με τα σημερινά δεδομένα συμμερίζομαι την άποψη που περιγράφεται. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Σημακοπούλου. Στο επανειδήν. Γεια σας.